ευκαιρία του τέλους της σεζόν, αυτά τα δύο φιλικά ξεκίνησαν, εξελίχθηκαν και ολοκληρώθηκαν όπως τα φανταζόσατε και όπως τα θέλατε? Θα μπορούσα να πω όχι όπως τα θέλαμε. Θα θέλαμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα με την Γερμανία. Είμαστε κοντά. Όμως σήμερα η ομάδα έπαιξε. Ήταν δύσκολο να κρατήσουμε σε συγκέντρωση τους ποδοσφαιριστές. Καταλαβαίνετε, όταν είναι το τελευταίο παιχνίδι τη σεζόν, μπορεί οι ποδοσφαιριστές να έχουν άλλο στο μυαλό τους. Αλλά αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί από το πρώτο ημίχρονο μπήκαν πολύ καλά. Σκοράραμε γρήγορα 2 γκολ. Θα μπορούσαμε να έχουμε βάλει και άλλα γκολ. Όμως το πιο σημαντικό είναι ότι για μένα πάντα παίζει ρόλο η νίκη. Και επίσης πολύ σημαντικό το ότι δώσαμε χρόνο συμμετοχή σε παιδιά που δεν έχουν παίξει στην Εθνική Ομάδα των Ανδρών. Κάναν την πρώτη του συμμετοχή. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, γιατί αυτά τα παιδιά πραγματικά το αξίζουν, έχουν μέλλον στην Εθνική Ομάδα. Και επίσης θέλω να πω ότι, επειδή είμαι 2 χρόνια στην Under 21, ο επόμενος προπονητής πρέπει να δώσει βάση και εκεί, γιατί υπάρχουν πολλά ταλέντα στην Ελλάδα. Αρκεί να έχουν χρόνο συμμετοχή στις ομάδες τους, να τα εμπιστευτούν οι προπονητές τους, για να έχουμε μια καλή εθνική. Ήταν λοιπόν σήμερα το κερασάκι στην τούρτα, αυτή η πρώτη συμμετοχή στην Εθνική Ανδρών. Ναι, θεωρώ ότι ήταν ένας πάρα πολύ όμορφος επίλογος μιας φανταστικής και ονειρικής χρονιάς, τόσο σε συλλογικό όσο και σε ατομικό επίπεδο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για το πρώτο μου αγώνα με την Εθνική Ανδρών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον προπονητή που μου έδωσε την ευκαιρία και θα ξεκινήσει τώρα μια νέα σεζόν με νέους στόχους, το κεφάλι κάτω, να συνεχίσω με την ίδια προσήλωση και την ίδια επιμονή που έδειχνα όλο αυτό το διάστημα, και ας ελπίσουμε τα καλύτερα για ατομικό επίπεδο και συλλογικό επίπεδο. Είμαι πολύ χαρούμενος για τον ντεμπούτο μου. Εύχομαι να έχω κι άλλες πολλές συμμετοχές και με πολλές επιτυχίες. Πώς νιώθετε? Χαρούμενοι. Νομίζω κάθε παιδί ονειρεύεται να παίξει με την πρώτη ομάδα της Εθνικής. Ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα και συνεχίζουμε.